2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου θα έχουν κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στο Καλαμάκι με χρηματοδότηση του έργου που προέρχεται από το πρόγραμμα Θησέας του Δήμου Λαγανά. Το πράσινο φως της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για μια σειρά έργα του προγράμματος Θησέας που έχουν προενταχθεί αλλά ως και σήμερα δεν έχουν πάρει πορεία υλοποίησης περιμένει ο Δήμος Ελατίων. Ο Δήμαρχος Νίκος Θεοδόσης κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις επισημένοντας ότι απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις καθώς πολλά έργα κινδυνεύουν να μείνουν ανεκτέλεστα. Επίσκεψη στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων για το ζήτημα του υπάρχοντος και του νέου ΧΙΤΑ θα πραγματοποιήσει η διοίκηση του Συνδέσμου Καθαριότητας. Επιτάπητος εξετάζεται πρόταση για χρηματοδότηση του φορέα με 11,5 εκατομμύρια ευρώ για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τα ανάλογα έργα. 2 έκτακτες παραστάσεις θα ανεβάσει το Ιόνιο Θέατρο με το έργο «Όχτα νεφρά μου» σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Καμπίτση. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσικό Γυμνάσιο το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7 Μαρτίου. Κάλεσμα σε όλους τους μετόχους της να συμμετέχουν στις 2 γενικές συνελεύσεις, μία τακτική και μία έκτακτη, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Μαρτίου στο Σαρακινάδο, απευθύνει η ΑΝΕΣ. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Διονύση Βερτζάγια, το κόστος για τη μετασκευή του πλοίου Ζάκυνθος 1 είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα ως και σήμερα ποσά, διευκρινίζοντας ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα η συγκεκριμένη ενέργεια. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαγανά με τον Δήμαρχο Διονύση Κομιώτη να επικρίνει τη στάση που κράτησε ο επικεφαλής της μειοψηφίας Σάββας Χαϊκάλης. Ανέφερε δε ότι το χρέος δεν ξεπερνά τα 2.700.000 ευρώ. Εξακολουθεί να παρεμβαίνει στα σχολεία το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ιστεργή, ενημερώνοντας τους μαθητές για τον κίνδυνο των ναρκωτικών.